Το Υπουργείο Υγείας, όπως καταλαβαίνουμε όλοι, έχει τον πρωτεύοντα ρόλο στην πανδημία αυτή. Βέβαια, το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, τόσο στο κομμάτι της στήριξης της απασχόλησης με τον Υπουργό μου, τον Γιάννη τον Βρούτση, όσο και στο κοινωνικό κομμάτι προστασίας των πλέον ευάλωτων, είναι εδώ πέρα καθημερινά. Είναι εδώ καθημερινά μέσω νομοθετικών πρωτοβουλειών. Θυμίζω ότι η τελευταία εργάσιμη του Δεκέμβρη αυτού του μήνα δίνουμε διπλό ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα σε όλους οριζόντια τους δικαιούχους και για πρώτη φορά ανοίξαμε τη δεξαμενή των δικαιούχων εντάσσοντας τους πλέον ευάλωτους. Μέχρι σήμερα, άστεγοι και κακοποιημένες γυναίκες οι οποίοι διέμεναν σε δομές προσωρινής φιλοξενίας δεν εντάσσονταν στη δεξαμενή δικαιούχων του ελάχιστου εγγυημένου. Τώρα, οι άνθρωποι αυτοί, οι πιο ευάλωτοι συμπολίτες μας, εντάσσονται εδώ και τρεις εβδομάδες που πέρασε ο νόμος μας από το Εθνικό Κοινοβούλιο και θα λάβουν και αυτοί διπλό επίδομα ελάχιστο εγγυημένο στο τέλος του Δεκέμβρη. Αντίστοιχα, υπενθυμίζομαι ότι είχαμε κάνει το Μάη και είχαμε δώσει έκτακτη εισφορά σε αυτούς. Τώρα, πέραν από αυτό, γνωρίζετε τις πρωτοβουλίες μας για την ελληνική οικογένεια, γνωρίζετε όλα τα επιδόματα που δίνουμε, το επίδομα παιδιού, το οποίο από τελευταία ημέρα του Ιανουαρίου το φέραμε ένα μήνα μπροστά, έτσι ώστε να πληρωθεί το Δεκέμβριο και να βοηθήσουμε τις οικογένειες με τις ανάγκες τους, οι οποίες είναι αυξημένες μέσα στις ημέρες αυτές.